Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το νομοσχέδιο αυτό επιχειρεί την προσαρμογή του εργατικού δικαίου στις ανάγκες της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης και της ψηφιοποίησης. Η προσαρμογή αυτή έχει θετικές διατάξεις που αφορούν την καταπολέμηση της παρενόχλησης και της βίας στους χώρους εργασίας. Άλλωστε, πολύ έγκαιρα είχα θέσει το θέμα να συνεδριάσει η Επιτροπή Ισότητας και Νεολαίας της Βουλής με το αντικείμενο αυτό. Δεύτερον, τη θέσπιση νέου πλαισίου αδειών για τους γονείς και τους φροντιστές. Και μου προκαλεί ικανοποίηση το γεγονός ότι εισακούστηκε η πρότασή μου μέσω ερώτησης που είχα καταθέσει για θεσμοθέτηση ειδικής άδειας μητρότητας και για τις μητέρες ειδό, ορισμένου χρόνου δηλαδή, στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα. Τη θέσπιση πλαισίου προστασίας εργαζομένων και τις πλατφόρμες όπως το delivery. Είχα καταθέσει ερώτηση για τους όρους εργασίας και τις επικίνδυνες και την επικινδυνότητα της εργασίας που έχουν αυτοί οι άνθρωποι στην εργασία τους και μέτρα ρύθμισης της τηλεργασίας. Παράλληλα, το νομοσχέδιο αυτό εισάγει τροποποιήσεις που βρίσκονται στον πυρήνα των εργασιακών δικαιωμάτων. Πριν προχωρήσω σε αυτές, θα ήθελα να τονίσω τρία στοιχεία. Πρώτον, επειδή ακριβώς αναφερόμαστε σε δικαιώματα εργαζόμενων, είναι ευνόητο ότι καθίστανται μείζονος κοινωνικής σημασίας. Επομένως, η όποια μεταρρύθμιση δεν μπορεί να κριθεί εκ των προθέσεων, αλλά εκ του αποτελέσματος από την μεγαλύτερη κοινωνική αποδοχή που θα μπορέσει να έχει αυτή. Το δεύτερο στοιχείο είναι πώς αντιμετωπίζεται το θέμα των εργασιακών δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό και στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Στην Ευρώπη έχει ήδη ξεκινήσει ο δημόσιος διάλογος για την ενίσχυση του ρόλου των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Στην Ελλάδα, έχω εδώ και δημοσίευμα της ηλεκτρονικής έκδοσης της Καθημερινής το 2015, που έλεγε ότι υπογράφονται κατά κύριο λόγο επιχειρησιακές συμβάσεις, ενώ αυξάνονται συνεχώς και οι ατομικές. Σε αντίθεση, το δημοσίευμα αυτό λέει ότι στην Ολλανδία, στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Ιταλία, στην Ισπανία κυριαρχούν οι κλαδικές συμβάσεις. Το καταθέτω για τα πρακτικά. Επίσης, σύμφωνα με έρευνα του Guardian, πλέον από τη Γερμανία ως και τη Νέα Ζηλανδία, οι συζητήσεις επικεντρώνονται στην τετραήμερη αντί για την πενθήμερη εργασία. Ήδη στη Μεγάλη Βρετανία, σε κάποιες επιχειρήσεις εφαρμόζεται το σύστημα αυτό, αλλά και στην Ισπανία πιλωτικά έχει θεσμοθετηθεί. Μάλιστα, στην Ισπανία έχει θεσμοθετηθεί και η εξίσωση μισθού γυναικών και αντρών. Καθιθέτω στα πρακτικά όλα τα αποσπάσματα, είναι στα αγγλικά, αλλά είναι από τον Guardian. Μάλιστα, το οικονομικό πρόγραμμα του Biden περιλαμβάνει υπερδιπλασιασμό του κατώτατου ομοσπονδιακού μισθού και την ενίσχυση της συμμετοχής των εργαζόμενων στα συνδικάτα. Άρα πάμε προς την ενίσχυση των εργασιακών δικαιωμάτων. Τρίτο στοιχείο. Είναι προφανές, είναι πασίδηλο νομίζω, ότι η ελαστικοποίηση των όρων εργασίας και των σχέσεων εργασίας που επέβαλε η μνημονιακή κρίση δεν δημιούργησε νέες επενδύσεις. Είμαι υπέρμαχος των επενδύσεων, είμαι υπέρμαχος των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αλλά και οι ίδιοι αυτοί οι επιχειρηματίες γνωρίζουν ότι για να έχει βιωσιμότητα η επιχείρησή τους, πρέπει να έχει ο εργαζόμενος διαθέσιμο προς κατανάλωση εισόδημα. Με βάση λοιπόν αυτά τα δεδομένα, έχω την άποψη ότι οι διατάξεις που αφορούν τον πυρήνα των εργασιακών δικαιωμάτων χρειάζονται κάποιες προτάσεις βελτιωτικές και κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες. Μάλιστα, η σημερινή μου τοποθέτηση έχει ως στόχο να στηρίξει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση. Βάσει των αρχών της παράταξής μου, των προεκλογικών μας δεσμεύσεων και των προγραμματικών μας δηλώσεων, αξιοποιώντας την πολιτική μου εμπειρία, 20 χρόνια τώρα σε υπεύθυνες θέσεις στη Νέα Δημοκρατία, την επιστημονική μου κατάρτιση και την επαγγελματική μου εμπειρία, 20 χρόνια σε θέματα εξειδικευμένη εργατικού και ασφαλιστικού δικαίου. Εκτός όμως από αυτά, εμφορούμε και από δύο προσωπικά στοιχεία. Το πρώτο είναι ότι έχω βαθιά συνέστηση απέναντι στον εαυτό μου, στις επιλογές μου, στα βιώματά μου, σε ό,τι περασπίζομαι 20 χρόνια τώρα μέσα στις αίθουσες των δικαστηρίων. Εξάλλου, με την ίδια υπευθυνότητα ασκώ και τα κοινοβουλευτικά μου καθήκοντα. Όταν μάλιστα είχα θέσει πολύ έγκαιρα και το θέμα των εκκρεμών συντάξεων, πώς θα μπορούσαν κάποιες λύσεις να είναι πιο πρόσφορες. Ωστόσο, φάνηκε ότι από την αρχή σωστά έπρεπε να γίνουν άλλοι χειρισμοί. Και σήμερα έχω καταθέσει απόψεις για κάποια σημεία στο παρόν θέμα που θα πρέπει να τύχουν περαιτέρω επεξεργασίας. Το δεύτερο είναι ότι εκφράζω και εκπροσωπώ τη γενιά μου αυθεντικά. Είμαστε η γενιά της μνημονιακής κρίσης, των 30άριδων τότε, πριν 10 χρόνια, τώρα 40 ετών, που έχουμε βιώσει αυτή την κρίση. Έρχεται και η πανδημία του κορονοϊού και πραγματικά και
στη δική μου γενιά, αλλά και στις νεότερες, είμαι φύση και θέση κοντά. Διότι ήμουνα και εντεταλμένη σύμβουλος νεολαίας στο Δήμο Θεσσαλονίκης, αλλά και παράλληλα πρόεδρος της οργάνωσης Νέοι Ευρωπαίοι Οργανωμένοι Ικανοί. Έτσι εμείς, όλοι οι νέοι, έχουμε μια κοινωνική απέτηση για δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, καλά αμοιβόμενων, με βιώσιμο τρόπο. Αυτό πρέπει να είναι το στίχημα του νομοσχεδίου αυτού. Έτσι λοιπόν θα εστιάσω σε τρία σημεία, τα είπα αναλυτικά στην Επιτροπή. Το πρώτο είναι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Εξ ορισμού, η σχέση εργαζόμενου και εργοδότη είναι μια σχέση άνηση. Είναι μια σχέση ετεροβαρής. Περιέχει το στοιχείο της εξάρτησης. Άρα εκεί θα πρέπει να βάλουμε ασφαλιστική δικλίδα. Και για τον επιπρόσθετο λόγο, ότι εάν πάμε στην ευρεία χρήση των ανατομικών συμβάσεων, τότε θα καμφθεί η αρχή της συλλογικότητας, της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Κομβικό στοιχείο. Αυτό παρατηρεί και η Επιτροπή της Βουλής. Επίσης, ως προς το άρθρο 66, ως προς τις απολύσεις, πράγματι και πολύ ορθά διευρύνεται η ομπρέλα προστασίας, αλλά το παρατηρεί και η Επιστημονική Επιτροπή της Βουλής. Θα πρέπει να ξεκαθαριστεί η σαφής πρόθεση του νομοθέτη, αν μεταβάλει το ισχυρό πλαίσιο ως προς το βάρος απόδειξης. Και ως προς την δυνατότητα επιλογής μεταξύ της επαναπρόσληψης ή της πρόσθετης αποζημίωσης, το έχω πει ξεκάθαρα. Θα πρέπει αυτό να είναι δικαίωμα μόνο του εργαζόμενου, γιατί το κομβικό είναι η επαναπρόσληψη, η δουλειά. Αλλιώς, ελοχεύει ο κίνδυνος να πάμε στο άλλο σημείο, στο σημείο να καταργούμε και να ακυρώνουμε δικαστικές αποφάσεις. Μα από όλες η πιο κομβική ασφαλιστική δικλίδα είναι αυτό που ακούστηκε και από άλλους συναδέλφους μου στην αίθουσα. Είναι η αύξηση των ελεκτικών μηχανισμών. Σωστή η αναβάθμιση του ΣΕΠΕ, αλλά η αναβάθμιση του ΣΕΠΕ πώς? Η αναβάθμιση του ΣΕΠΕ με στελέχωση, με τεχνολογικό εξοπλισμό, με οικονομική αυτοτέλεια. Διότι ο ρόλος του ΣΕΠΕ δεν είναι μόνο εισπρακτικός, ο ρόλος είναι προληπτικός, να θεραπεύσει εργατικά ατυχήματα και συμφιλειωτικός. Καταλήγοντας. Το νομοσχέδιο αυτό θα πρέπει να θέσει εκείνες τις ασφαλιστικές δικλίδες που θα εμπεδώνουν σχέση ασφάλειας και εργασιακής ειρήνης μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου. Αυτό είναι υποφελία και των δύο. Η πολιτεία οφείλει να κάνει ό,τι μπορεί περισσότερο παράλληλα για να δώσει και κίνητρα στους νέους μας. Να μείνουν εδώ, να μην δημιουργηθεί ένα άλλο κύμα brain drain. Η Ελλάδα έχει επενδύσει στα μυαλά της. Ας αξιοποιήσουμε την επένδυση αυτή και πραγματικά αυτή θα είναι καλύτερη μεταρρύθμιση. Τέλος, οφείλουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε περισσότερο και για τις εργαζόμενες γυναίκες και για τις εργαζόμενες μητέρες. Διότι η γυναίκα έχει αναφέρατο δικαίωμα να αυτοπροσδιορίζει το σώμα της και να μην βρίσκεται στο δίλημα καριέρα ή οικογένεια. Και μάλιστα να τη λιδωρούμε γι' αυτό. Και πραγματικά, βιωματικά καταθέτω ότι ως μητέρα, ως εμαχόμενη δικηγόρος και ως ασχολούμενη με τα κοινά, σε όλη μου αυτή την πορεία έχω συναντήσει πολλά εμπόδια. Με τις σκέψεις αυτές, κύριε Υπουργέ, υπερψηφίζω το νομοσχέδιο και σας καλώ να δείτε θετικά τις προτάσεις μου. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακολουθεί ο κύριος Μιχαήλ.